λαχταρό, τ' αρμύρο νερό, να με φέρεις της γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με πάντα να νικάς. Εσύ ώρα ότι τούτο θέλει να μας στανίσει. Έχεις εσύ άλλη λύση, Φανούλα? Όχι, τώρα έχω. Κρύψε καλό. Ευχαριστώ, μάνα. Για είναι τα πράγματα, αγάπη. Για τούτα που κάνεις για λόγο μου. Μωρό μου, είμαι η μαμά σου. Έτσι κάνουν οι μαμάδες. Κοντήσαμε του Πανάη 3.000 λίρες στο χέρι και είπαμε του Πανάη στο καλό. Κορυφανού, ευαρέθηκα το μουρμουρκό σου, κανίπιο. Του τα αλίστα γιατί εν καταλάβεις. Αν είσαι μάνα, το ίδιο είναι το να κάνεις και σου. Τι είναι οι φταίοι που εκλέψαν τον αντρικό? Αν ήμουν εγώ ήταν να τα όγω τα όπλα που μια αρκή, τον πρώτο που του να μου τα ηρέψει. Αν μ' αφώνα χόρτα ή τούτη. Την προαγωγή είναι στη μες την πούγκα. Να μου θέλεις να πεις καλά, Γιώργη. Ξέρεις ποιο είναι τούτη δηλαδή, που θέλουν τα όπλα? Άες με να σιγουρευτώ. Και πού να σου ερωτώ να σου πω. Και να βγεις πολλά κερδισίμιος που την κουβέντα. Πολλά έξυπνη, Φανούλα. Αλλά με τσογιώ να κόγκοψω νουρα. Να σου πω που νομίζω ότι ένου και να μου πεις αν το ήβρα. Πάρε τα. Θα το έβρεις ποτέ σου, κόφκο η κέλε μου. Αμένει του η μάνα μου με τη Φανούλα, ή του νάχω μητά μου με τον Ανδρέα μου. Είναι η Φλόρεντζο που μας κρατά και είμαστε μια οικογένεια. Να μπορούσες να μαθείς. Να πάεις να την έβρεις, να την αρωτήσεις. Έλα, μου. Άκου μου, ξέρω πως είναι δύσκολο το που σου ζητώ, αλλά θα σου το ζητώ, αν με νεκριάζεται να ξέρω. Ξέρεις ότι δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα που κάνουμε τώρα. Εγώ δεν έχω ξεγελάσει καμία πελάτησα ως τώρα. Να κερτίσεις που τούτο. Ξύφκαλες τον Πάμπο. Ναι. Έμαθα που έχω σαν τα όπλα. Είσαι η τελευταία που έπρεπε να μιλάς. Φτάσαμε, θα με φτάσαμε εξαιτία σου, ψεύτρα! Θέλες τα όλα δικά σου! Βρέχει μου βρεθεί ένας πιο νούσιμος πουλό μου και σάσει τη ζημιά μου καμαγιό. Μαξιζεί, ούτε να με δαμε με την οικογένεια, ούτε να με μαστόρισα. Που ένα στραφεί, εγώ ένα φύο. Μωρό μου! Άγγελε μου, άγγελε μου, θα ρωσορίσεις μωρό μου. Ανδρέα, Ανδρέα μου, Ανδρέα μου ήρθες, γιάννη μου, επιτέλους. Εντάξει, Αντρέα μου.
Ναι, μια χαρά, Φανούλα. Παππού μου. Παππού σου. Το γιώκα μου. Και τέλος ήταν να ζήσω δικά σου γεμ. Δεν το είσαι. Μη μου σε καλά, Αντρίκο μου. Και χτύπησα σου, ναι. Σε σίγουρος, ρε. Να μου λες την αλήθεια. Ναι, για δε μου. Για δε μου, ξέρεις πόσο με φοηθήκα. Ξέρεις ρε πόσο νεφοήθηκα, πόσο νέτρεμε η ψυχή μου. Δόξα σε ο Θεός, Γιώδη μου, ήρθες, ήρθες. Νομίζω είναι καλύτερα φύγω με τον Αντρέα να πάει να ξεκουραστεί να ακούει, να μου λαλείτε. Για να είσαι ο Γιώση, επνίξαμε να μέσα στις αγκαλιές. Όχι, με πειράζει. Ξέρω τώρα. Επιθυμίσας πολλά. Νομίζω ο Γιώργη έχει δίκιο. Καλύτερα να ξεκουραστεί ο Ανδρέας, να πάει να κάνει ένα μπάνιο, να του φτιάξουμε και ένα ωραίο φαγάκι. Άντε, άντε, έχω δίκιο. Άντε, ναι, Γιώργη μου, άντε. Είναι να αλλάξεις, να κάνεις ένα ζεστό μπάνιο και ώσπου να ετοιμαστείς, να σου κάνουμε κάτι της να φάεις. Πάμε, Ανδρέα, πάμε, λίγες με. Με φέρτης, μανά. Να έρθω, πιένε με τις τεντές σου και να έρθω σε ένα λεπτού. Άντε. Τα μας τεντές σου να πάτε. Άντε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ σε πολλά για ό,τι έκαμες για μένα. Να μην με ευχαριστείς καθόλου. Έκαμα τι να μου πω πρέπει. Σε τάφωνης του μόρφου. Είσαι σε νεκροταφείο, τα πήραν. Καλά είναι η βράμπου που τα λόγουν τα χώσου. Τα ρωτάς με εμένα. Το παμπού είναι έτσι, μου είπε. Τι είναι το τάφος εν τούτος. Είναι ένας τάφος που γράφει πάνω του Ζαφύρα. Δίπλα του έχει έναν κενοτάφιο. Εντζάμε εποχώσμενα τα όπλα. Μα δυνατόν. Να τα κουβαλήσαν ως του μόρφου και να μην τους εμπήρε μυρωδιά κανένας. Είναι το που να σου πω κι εγώ η φτώση. Τούτον έκοψε νόνους τους, τούτον έκαμα. Αν πάω και περιπέξεσαι. Έτσι πράγμα αποκλείεται. Κι άμε που τον έφερα, ούτε να το σκέφτεσαι ότι μου είπε ψέματα. Αμα πέ μου τώρα, με την πληροφορία που έχουμε στα σέρκα μας, να μου να κάνουμε. Εμείς δεν θα κάνουμε τίποτε. Ένα το μάθουμε αν είχατε που πρέπει και να γλιτώσει ο Αντζουλής και η Φανούλα μιαν και καλή. Είσαι σίγουρος, Στεφάνη, πως έγινε για το καλό τους. Αν πας να κουτρέψουμε περί του τα πράγματα ζευκή τους σε κακό. Όχι, όχι, δεν το σκέφτεσαι έτσι. Εγγυούμε σου το πως έγινε για το καλό τους. Και ευχαριστώ σου για όλα. Για σένα, κάνω τα πάντα. Δεν το ξέρεις. Γαλατιά μου, είσαι σίγουρη πως είσαι εντάξει να πάω να βρεις τη Φανούλα. Ναι, φιέ, είμαι σίγουρη. Ξέρω πως είναι μια άλλη χάρη που σου ζητώ και ξέρω πως εσύ και η Φανούλα δεν είσαστε στα καλύτερα σας. Τούτον είναι αλήθεια. Η Φανούλα δεν είναι έτοιμη ακόμα να έρθει κοντά μου. Πληγώθηκα και γιο, αλλά και εκείνη δεν ξεπεράσει ακόμα όσα γίνηκα. Και τούτον εφάνηκε μου την τελευταία φορά που με είδε. Όμως, θύε, πρέπει να μάθουμε ήταν που ξέρει. Όχι μόνο για την οργάνωση, αλλά και για το σπίτι μας και για την ειρήνη. Γιατί όπου και αν πλεμμένος ο Καραγιορκής, κινδυνεύουμε όλοι όσοι είμαστε γύρω του. Για τούτον είναι να πάω σήμερα κιόλας να την έβρω. Καλό. Έρχεσαι και μαγκό μας γυρεύκεις εμάς. Η έννοια σου είναι να δεις την αδυναμία σου. Αζουλεύκεις πάνω απ' αρφά μου. Αζουλεύκω. Μα σαν να σε πολλό μιλάτε εσείς δυο.
Να που μαϊρεύκεται κι εμείς μυρωθκιά είναι πήραμε ακόμα. Τίποτε, σε μαϊρεύκουμε, μάνα. Απλά έχουμε πολλά θέματα να λύσουμε. Μένει ξιανής ότι έχω και τη συνάντηση στη Μητρόπολη. Κι ως που κοντεύκει η μέρα, περί του αγωνίου. Εν κάμνεις καλά παγωνίας, Γαλάτια μου. Αφού επαρτείνει η απόφαση, εστράτα που πρέπει να τη ρέξει και τούτη. Έχεις δίκιο. Εμένα συμπαθάτε με τώρα, πρέπει να φύγω. Πού είναι να πάεις? Στη Λεμεσό. Για τα χαρτιά του ορφανοτροφείου που πήρατε τις προάλλες, γυρέψαμε για κάτι υπογραφές. Άντε. Στο καλό, κορούα μου. Είναι η αλήθεια ότι έσαι ίντιζα, ρε Πανάη. Μπράβο σου, ρε. Μπράβο σου. Και θέλω να με συγχωρέσεις, ας σου είπα καμιά έτσι άσχημη κουβέντα. Ήταν που τη συγκέρδισε, μωρέ, για τον Μίτσι. Καταλάβησε, ναι. Καταλάβω, σε Αντζούλη, καταλάβω. Αμα έχω άλλο μια παράδοση για λόγους σου. Παράδοση, τι παράδοση. Έτρα. Ενούλα τα χαμέ. Τρεις χιλιάδες λίρες που μου έκες. Παπά. Μα, τι θέλω και φερεστή ρε πάνε. Μα, μια στιγμή. Είναι εδώ και στα ριάλια για να πιάσεις πίσω τον Αντρέ. Εστάει καβολά τυχερός. Δηλαδή. Έτω. Χαζίρι να μας πιάσει η πράσα ο μάστρος. Ο τύπος που έκαμε την απαγωγή. Ο ανιψιός μου έμεινε να αντιμετωπίσει το θηρίον και εγώ. Εγώ όσον και πρόλαβα, έμπηκα μέσα, άρπαξα ο Μιτσίν και κόπηκα ο Βούρου. Και αφού τα έπιαες και έφυγες, ο ανιψιός σου δεν θα τα γυρεύκει. Ο ανιψιός μου. Ο ανιψιός μου τώρα έχει μια λίτρα προβλήματα να αντιμετωπίσει. Τι είναι τούτο, ρε. Έπια μαζί στα πράσα ο μάστρος. Μα καταλάβετε είναι που σημαίνει τούτον. Αν έφυγε ψεζοντανός πασέρκα του. Μια στιγμή, μια στιγμή. Τουλάχιστον είδες ποιος είναι ο μάστρος. Όχι. Όχι, δεν τα κατάφερα να δω ποιος εμπόνια, μα ούτε και ο ανιψιός μου μου συνάφερε ποτέ τίποτες για λόγου του. Πάντως, Παναή, εγώ αναγνωρίζω σου τώρα. Έδειξες μια άλλο θάρρος, ρε, με τον που κάμεις. Ναι, που κοινών ήταν πολύ το θάρρος σου, ρε, κομπά. Μπορούσες να σκοτωθείς. Όχι, όχι. Μπράβο σου, άλλη ξανά. Άντε, εν ώρα μου εμένα να πιένω. Ναι. Να σας αίκω κιόλας να γιορτάσετε για την επιστροφή του Ανδρέα. Παναή! Γιατί τα έκαμε στο ταουλά? Για τη Ρίτα, Φανούλα. Μόνο για τη Ρίτα. Ανδρέα μου! Ανδρέα μου, η Μαριγό, επειδή να σου κάνει γαλότρι με την κανέλα που σου αρέσκει. Ανδρέα μου, να χαρείς ησύχασε, Ιούδη μου, ησύχασε με φως, και είμαστε δάμε δίπλα σου. Και υπόσχομαι θα φύγω κανέναν να σε ξαναπειράξει. Υπόσχομαι σου το. Βοήθηκα πολλά, μάνα. Όμως δεν ήθελα να το πω μπροστά στον παππού μου. Γιατί παγιά, έλαλωσε μου συνέχεια πως οι άντρες έγκλεσαι κι ούτε δείχνουν φω. Αμα εγώ φοβήθηκα πολλά. Είχαμε όλη μέρα βαγούμενα μέσα μια σκοτεινή αποθήκη κι δεν είχε κανένα γύρω. Ήμουν συνέχεια μανιχός μου και παίρνω ευκαινε κι ένας τύπος με μια κουκούλα. Κάθε φορά εφόμουν πως ήταν να με σκοτώσει και πως δεν ήταν να σας ξαναδώ. Ω, Ιούδη μου, ο Ιούδη μου με φάζε. Είμαστε εδώ με δίπλα σου, ησύχασε. Και να χαρείς, συγχώραμε και εμένα, συγχώραμε. Με λένε τα πράγματα να σε συγχωρήσω, μάνα. Πουένι μου, σωστή μάνα. Εγώ φταίω για ούλα, Ανδρέα μου. Εγώ φταίω που έσου εδίουν την προσοχή που έπρεπε που σε άινα μου ανοιχώς σου. Εγώ φταίω, λείπουμε πολλά για τούτο που έκαμνα, Ανδρέα μου. Εκατάλαβα το λάθος μου όμως και θα το ξανακάμω. Δά και δά,
Να είμαι πάντα δίπλα σου, ακούεις μου. Πάντα δίπλα σου, θα σε ξαναείκω ποτέ μ' ανοιχώς σου, Ανδρέα μου. Υπόσχομαι σου το γιούδι μου, υπόσχομαι σου το. Άνιντα μου, μα θα έρθεις όπως μ' ανοιχάει σου, είσαι σου δέξιμο κόρη. Εγώ, εγώ ένιχα. Άντε, σταμάτησε λίθκιο. Είσαστε η καλύτερη μάνα και καλύτερη είστε που μπορεί να είσαι κάποιος. Και αγαπώ σας και δίστηκε πάρα πολλά. Αρκείς καλά, Ιωρκή. Αρκείς πολλά. Επιτέλους. Πέμουνα με. Μέση κυρτάς και νουλά υποέλεγχο. Ουλόν έτσι μου λαλεί και αποτέλεσμα ανέθρο καρά, Ιωρκή. Όποιος πιάζεται σκοντάρτη. Για τούτον και εγώ, με το πάσο μου. Να χαρίσεις το πάσο σου και πέ μου. Έμαθες ποιος είναι τούτος που περιμένεις να σου πει. Ναι, τούτος που περιμένω να μου πει είναι μια χαρτού. Χαρτού. Αν δεν πουλάλει σολά, παρανόησες. Επίες να λάβει την υπόθεση μας μια χαρτού. Δεν και πήγα να μου πει τα χαρτιά. Επία γιατί είναι εμπίστη της Φανούλας, να λύτης τα ούλα. Εδαμε, αλλάσει το πράγμα. Έχει κάτι μέρες πιέζω την πολλά. Ξέρει πολλά πράγματα τούτη. Λάλη να δούμε. Να μου ξέρουμε. Μου είπε η κάρτα να... Αμα έφτασε στο σημείο να την απειλήσω πως είναι σκοτώσω. Και να συντύχει. Πού να πάει όμως. Να την πιέσω κι άλλο και να συντύχει. Καρά Γιώργη. Παίζεις περίεργα παιχνίδια σου, δεν τα καταλάβω. Έχει σχεδόν τρεις μήνες που σε έχω έξω από τη φυλάκα να μου βρεις τα όπλα σου, δεν έκαμες τίποτες ακόμα. Τα όπλα αύριο είναι να τάσεις. Ακού να δεις για να τελειώνουμε. Έχεις διορία ως αύριο να μου φέρεις τα όπλα στα χέρια μου. Είδα αλλιώς. Έχεις το λόμο. Όσον εύκολα σε εύκολα από τη φυλάκα, άλλον τόσον εύκολα να σε μπήξω μέσα πάλι. Καταλαβες. Φανούλα, είναι παύτην η ψυχή μου, κόρη, που την ώρα μου στράφει πίσω ο Μητσής. Τα άνοιξαν και η όρεξη μου. Ήταν γραφτό μας να το περάσουμε και τούτον παππού. Όξα και ο Θεός να έρθουμε, ναι. Ευτυχώς, τον πήρε ο ύπνος, δυσκολεύτηκε όμως να ησυχάσει. Το παιδί είναι πολύ αναστατωμένο. Ορπίζω. Ορπίζω τώρα που είμαι στην αγκάλη της μάνας του. Να ησυχάσει το μωρούλικο μου. Ήθελα και εγώ να τον ρωτήσω τουλάχιστον να μας πει. Αν ξέρει πού ήταν, ποιος τον έπιασε, αν ή εν τίποτε στο υποπτώνουν. Ναι. Δεν είναι ώρα ακόμα, Τζούλη. Το παιδί φοβάται. Μα, ξέρω το. Αμα για την ασφάλεια του που θέλω να μάθω, έτσι για να μπορέσω να τον προστατεύσω. Όλοι τώρα. Άρχισε τον να του περάσει. Κι άμα ηρεμήσει να κω και φέρει τον νόντο, αρωτάς του. Άντε, δόξα τω Θεώ, γύρισε το παιδί στο σπίτι του. Να φεύγω κι εγώ, να μην σας γίνω με βάρος. Εγώ και εγώ, εγώ και βάρος, νύφη. Όχι. Ειλικρινά, εστάθηκες μας πολλά, δάμε και βοήθησες μας στη δύσκολη μας την περίσταση. Και, ξέρεις, κάνει μου και εντύπωση. Για να ρωτήσω τους τραβού το δίκαιο. Εμείς οι δυο, είναι και πολύ συμπαθιούμαστε, ναι. Αμα, όμως, μπράβο σου. Μπράβο σου και άσκος σου, δηλαδή. Την ώρα που σε χρειαστήκαμε, εστάθηκες κοντά μας. Ξέρεις, σου συγκινούμε. Για τον ευχαριστώ, σε. Χρειάζεται να με ευχαριστήσεις. Έλα, Αντζολή. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι είπα να πει αυτός ο πόνος. Εγώ το στράτο μου,
Στη Μικρασιατική καταστροφή τον έχασα και τον βρήκα μετά από 22 χρόνια. Την κόρη μου και την εγγονή μου, ούτε ξέρω μετά από πόσα χρόνια τότε στον πόλεμο, τις ξαναβρήκα στη Θεσσαλονίκη. Ξέρω πολύ καλά τι είπα να πει αυτός ο πόνος, ξέρω τι σημαίνει να χάνεις το παιδί σου. Επέρασε κι εσύ πολλά. Γι' αυτό σε καταλαβαίνω. Στις πολύ σκληρές δοκιμασίες, Αντζουλή, δεν χρειάζεται, δεν χωράει. Ούτε έξτρα, ούτε αντιπάθεια. Στο μεγάλο τον πόνο, οι άνθρωποι νιώθουμε μικροί, νιώθουμε αδύναμοι. Και αν δεν δώσουμε το χέρι ο ένας στον άλλον, πες μου πώς θα διαβούμε το βουνό. Πολλά σωστά συντυχάνεις, Μαριγό μου. Έχετε γεια. Να πάω κι εγώ. Να σε ευχαριστήσω κι εγώ, κυρία Μαριγό. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Άντε, στο καλό. Να πάει στο καλό, νύφη. Να είσαι στο καλό, νύφη. Θέκιο. Στο καλό, Μαριγό μου. Γεια σου, κορίτσι μου. Χαιρετίσματα σε όλους σας. Όλους. Έτσι είναι. Ουφ, άντε. Να τελειώσω η σούπα μου γιατί... Παππού, τώρα που στράφηκε το μωρό, θα έρχομαι και ώρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με την υπόθεση μας. Κρέμεται στον αέρα και ξέρεις το, ναι. Μα για ποιαν υπόθεση της Ιντιάνης, κόρη. Για τα όπλα. Για τα όπλα. Έξυπνα σκέφτηκε η Γαλατία. Όντως μπορεί να μάθει πάρα πολλά από τη Φανούλα για τον Καράγιορκη. Να πάει σήμερα κιόλας στη Λεμεσόν. Δεν θέλει να χάνουμε χρόνο. Είμαι σίγουρος. Η Γαλατία είναι έξυπνο κορίτσι. Και θα έκανε τα πάντα αν ήταν να βοηθήσουν τον αγώνα. Στρατό. Έχω την εννιά της όμως. Ένα πρέπει να αντιμετωπίσει παλιές ιστορίες που την έβασαν ίσα χρόνια για να μάθει ζωή που θέλουμε. Μην τη φοβάσαι τη Γαλατία και μην ανησυχείς. Από το Πετρί είχαμε κάνει νέο. Όχι ακόμα. Καλό γονέ, καλώς ήταν. Είχες κανένα νέο, Στεφανή. Ο Στεφανής ήρθε από τη Λεμεσόνα, αλλά να κατεβώ στο χωρκό να τον καρτερώ. Ελπίζω να μας φέρει καλά νέα. Αυτά τα όπλα πρέπει να έρθουν στα χέρια μας πάση στη θυσία. Είναι πολύ σημαντικό. Πιο σημαντικό από ό,τι φαντάζεστε. Ναι, καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι για τον αγώνα μας. Δεν θα πάρουμε μόνο όπλα στα χέρια μας. Θα είναι η πρώτη μας σημαντική νίκη ενάντια στους Εγγλέζους. Αυτό θα μας δώσει νέα όθηση στον αγώνα. Θα μας δώσει φτερά. Πέτρε μου, μην κάθεσαι άλλο και μπαίνεις στο χωρκό. Ο Στεφανής μπορεί να έρθει και να σε γυρεύει. Η δουλειά του πρέπει να τελειώσει πριν μάθει κανένας άλλος για τα όπλα. Έχει δίκιο, πολύ δίκιο. Ο χρόνος τρέχει και το θέλουμε σύμμαχο. Προτείνεις να κάνεις. Δεν ξέρω, Ίνταλος, το έχεις εσύ μες στο νου σου, παππού. Αμα εγώ να πω στο φίλο και να του ζητήσω τι να που μου έταξε. Να του δώκω τα όπλα και να τελειώνει η κουβέντα. Όχι, όχι. Δεν θα κάνεις έτσι πράγμα. Στο φίλο να πάω εγώ
Θα μου πεις που είναι τα όπλα, θα πάω εγώ στο φίβον και θα του τα παραδώσω. Δείχαν τα λάγματα, δείχαν τίποτες. Δείχαν τα λάγματα. Ναι. Και γιατί δείχαν τα λάγματα, αφού έταξε μας τα. Κόρη, μας είπε τον νου που γεννήθηκες, κόρη. Δηλαδή, έδε μάθες τίποτε που τους αποτραβήσαμε τόσο συναλό τόσο καιρό. Ναι, άμα τούτον είναι κάτι... Έκαμε στα σκατά. Σόρι και καστρί. Κατάλαβες, θα μου πεις που είναι τα όπλα. Να πάω να βρω τον φίλο, να εξηγηθώ μητά του, να τελειώνει του την ιστορία. Διότι ευαρύθηκα. Δεν έχω να κάνω με κανέναν άλλο. Ευαρύθηκα του την ιστορία. Θέλω να ησυχάσω. Να μου πεις που είναι τα όπλα, να πάω να κάνω τις δουλειές μου όπως τις ξέρω. Τα όπλα μια χαρά είναι για με που εφυλάμενα. Κορυφανούλα, φέρ τον νου σου και πάρ' τον κόρημα να μου δω τα πράγματα. Κορυφανούλα, άκου να σου πω. Εγώ έθελα να διακινδυνεύω με κανένα. Ευαρέθηκα πια. Θέλω την ησυχία μου, κατάλαβες. Θέλω να μου πεις που είναι τα όπλα, να πάω να βρω το φίβον, να του τα παραδώσω χωρίς ανταλλάγματα, γιατί θέλω να έχω την κεντρή μου ήσυχη να συνεχίσω να κάνω τις δουλειές μου όπως ξέρω και όπως έμαθα. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει τώρα να χαρείς που είναι τα όπλα. Φανούλα, πέ μου που είναι τα όπλα. Λένε χώρι! Που είναι τα όπλα! Κα όρκα σου την μπαστάρτα. Ειρήνη μου, βάλε προμουτισμένη πας τα τετράδια είσαι κορή μου. Πού σε βρίσκω, πού σε χάνω, ούλον και γράφεις. Λάμνε να πάεις να παίξεις σαν τα άλλα τα μωράτια σου. Και μια κούκλα, όπως την Κυριακή. Με μου θυμώνει σαν Τρονίκη, γιατί είχα μια πάρα πολλά ωραία ιδέα και ήταν κρίμα να με την γράψω. Εσού μια μέρα, για πολλά μια άλλη συγγραφέας να γίνεις, για πολλά μια άλλη ονειροπόλα. Για τον Μιτσί που γράφεις πάλι και τις περιπέτειες του. Ναι. Να σου το θκιαβάσω. Κιαβάσμα του. Το μικρό αγόρι δεν ήξερε να πει με σιγουριά αν ήταν αλήθεια ή όνειρο κακό εκείνο που ζούσε. Το δωμάτιο που το φυλάκισαν ήταν μικρό και βρώμικο. Η φυσαρμόνικα στα χείλη του, αντί για τραγούδι, έβγαζε κλάμα παραπονιάρικο. Είμαστε αλάνια. Διάλεκτα παιδιά μέσα στην πιάτσα. Και δεν την τρομάζουν. Και μια αγκαλιά μπροστά του. Όλο και τον καλούσε με τη φωνή της μάνας του. Έλα, γιέ μου. Έλα. Τα μάτια του βουρκώσανε. Όχι. Θύμωσε το αγόρι. Πείσμωσε. Δεν είμαι πια ένα μικρό αγόρι. Έγινα άντρας. Ένας λεβέντης άντρας. Σκέφτηκε και άρχισε να χορεύει. Είτε θες. Είτε θες. Άις με. Thank you.
με. Ειρήνη μου, ξέρεις το τούτον το αγόρι? Όχι, αμα θωρώ το μες στα όνειρά μου. Αντρέα μου, ηρέμησε. Ηρέμησε, Ιούδη μου. Ηρέμησε με δαμέ, είμαι δίπλα σου. Ηρέμησε. Δεν θα φύγω κανένα να σε πειράξει. Κανένα δεν μπορεί να σε ξαναπειράξει. Ακούεις, ακούεις, Ιούδη μου. Μανά. Ναι. Κράτα με σφιχτά. Με μάθηκες ποτέ. Ρώμη. Μανά. Έλα, ξαπλώσα. Ησύχασε. Ησύχασε, Ανδρέα μου. Πιονάν το καράβι που στα όνειρά μου πλέει κρυφά μαρμενίζει μακριά σαλή στεριά. Στα αλήθεια ποιος ξέρει, αχ θα μου που με πάει πατρίδα. Γυρεύω μια άνοιξη ζητώ κι ο πόνος μου απόψε φυτρώνει στην καρδιά μια χούφτα απ' το χώμα σήμα πια προσκυνώ. Γυρεύκες. Το όπλο μου, ξέρεις παμπούνι. Είναι μου να το κάνεις το όπλο, είναι να που γίνει πάλι. Οπότε σε λίγο μην είναι λόπι, είναι μπορεί να γίνει. Θέλω πάντα να το έχω μητά μου, δεν το ξέρεις. Σίγουρα. Σίγουρα. Το ξέγινε κάτι με τον Ανδρέα πάλι, ζωή μου λάλης. Είναι λόπι, ο Ανδρέας εστράφηκε, είναι μια χαρά. Καλά δηλαδή. Ναι, ναι, όλα καλά. Γιατί είσαι έτσι τόσο νευριασμένη, καλό? Με τον Αντζουλή που τα έχω. Εκοντραριστήκεται πάλι? Δεν μου είσαι εμπιστοσύνη πιο. Μα εγώ εκείνο που σκέφτηκα να το κάνω. Να πάω στο φίβο με το έτσι θέλω και εκείνο που μου έταξε να μου τα δώκει. Θα αρκούμε, Φανούλα μου, πως πρέπει να σταματήσεις να πιένεις κόντρα τον Αντζουλή. Άι στον τζάμ, εδώ και ένα κομπαμόν. Τσο κάμε πως του κρόνεσαι. Ε, περάσετε τόσα σε τόσα. Δεν πρέπει να νευριάζεται άλλον, ούτε εσύ ούτε εκείνος. Τόσα ξέρεις, τόσα να λες, κορυπέρι. Μα αν καταλάβεις, ότι είναι να κάνω, είναι το κάνω για λόμο. Ο Αντζούλης με πως μάθει πως σε παραδέχτηκα ήττα. Όσα προσπάθησα να κερτίσω τόσα χρόνια, να τα χάσω όλα. Thank you.
Γεια σου, Φανούλα. Ρε Φλόρεντσο, είναι καλά που είσαι καμάρι. Ναι, ναι. Πολλά καλά της συντήσεις. Είδε ότι θέλω να όκω τα όπλα του φίβου να αφίωσουν που πάνω μας. Εγκατάλαβες. Θέλω να διακινδυνεύσω άλλον τη ζωή του Μιτσί και τον άλλο δαμεσαλά. Ούλες της φαμίλιας. Ή, τέλος πάντων, τούτη φανούλα θα έρχεται πως επειδή ετάξαν τις ανταλλάγματα οι Εγγλέζοι, ετέλειωσαν οι υποθέσεις, εκείνον ήταν. Έτσι ξέρει όμως ότι οι Εγγλέζοι, μάνα μου, δηλαδή ανά πάσα στιγμή μπορεί να τα κυρώσουν ούλα, να μας κάτσουν μια αναγωγή και να μας στείλουν αδίκαστους στην κρεμάλα. Άντε τώρα, ξύγα της. Το άσχημο είναι ότι είναι τα λόγια να την εξυφκάρουν με ποιον τρόπο να μας πει που εχωσμένα τα όπλα δα μέσα θέλω. Αντζουλή. Ναι. Θα έρχομαι πως ξέρω που είναι τα όπλα. Τα πράγμα. Ναι, ναι. Τα όπλα ρε. Θα έρχομαι πως ξέρω που τα έχωσε. Μου λόγησες σου το εφανόλια. Όχι. Αμάκου. Στην εκκλησιά που έπια εχθές. Είδα έναν όρομα που ήταν πολλά ζωντανό και παράξενο. Όρομα. Ναι. Κίνδυνο δεν καταλάβει να μου είδουν τον το όρομα. Θα έρχομαι πως ήταν προμήνυμα κακό για το μωρό μας, αμά. Τώρα που μου εσύντησες, ξανάρθε μέσα στο νου μου. Και θα έρχομαι πως τούτη είναι. Τούτη είναι. Εκείν το τάφο να τσουλεί. Φαίνεστε μου πως έχω σμένα τα όπλα. Κορή... Ωραία φρόνιζο μα περιπέζεις με κορή. Εφτάνεις τέλεια. Δηλαδή, αφήκαμε τα θέρμα και ξεκανόρισα. Να όσο βάση είναι εγώ πάσω έναν όρομα, τι μου έλειπε τώρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στο νου μου πράγματα από τα αλήθεια. Ξέρεις το πολλά καλά και σου. Είχε μια στιγμή δηλαδή. Επειδή είδες έναν όρομα, ήταν που πάει να πει, α? Και ήταν που με θέλεις να κάνω. Να πιάω ήραν όλη την Κύπρο, να ηρίζω τους τάφους και τα νεκροταφεία για να βρω τα όπλα. Μάικες ρε να σου τα πω ούλα. Άκου. Το όνομα που έγραφε πάνω στον τάφο του μου. Ζαφύρα. Α? Ρε, Ζαφύρα. Εν ελάλωσαν και εκείνη την κοπελούα που είχες παλιά στο καπαρέ. Εκείνη που παραλίγο να σε κάτσουν μέσα γιατί νομίσαν πως εσύ την σκότωσες. Α? Πού είναι παθαμένη ρε η Ζαφύρα, ξέρεις? Α, δεν ξέρω. Στο Μόρφ. Α. Τσαμένα τα όπλα. Πέψε τους μισταρκούς σου που είναι στο Μόρφου να σκοπήσουν. Αν δεν τσαμέ που τα έθαψε, να το καταλάβετε. Ο τάφος ένα φρέσκο σκαμμένο. Ναι, να πάω να τηλεφωνήσω. Ναι. Γαλάτια, είναι τα που καμνήσαμε. Φανούλα. Έθελα σε. Συγχώρα μου, άμα έχω μια δουλειά και φτιάζομαι πάρα πολλά. Θα έρχομαι μπήκες άδικες. Εν ήρθα δάμε για να σε δυσκολέψω. Μια άλλη ανάγκη να σου συντύχω για κάτι πολλά σημαντικό. Γιώ, να σας αφήκω να τα πείτε. Έμου να δούμε. Είναι να μου συμβαίνει. Πρώτα, θέλω να σου πω ότι λυπούμε πολλά για τον Μιτσί, τον αρφό σου. Ναι, για τούτον που ήρθες, εμπήκες άδικα εις τον κόπο. Στράφηκε ο Μιτσί, μια χαρά. Ναι. Ναι. Χαίρομαι που το ακούω, είναι καλά.
Μια χαρά. Άμα τώρα είναι ώρα μου να φύγω. Φανούλα. Ο λόγος που ήρθα να σε δω είναι μανιχα τούτος. Ο λόγος που είμαι δαμένο Καράγιορκης. Καράγιορκης. Ναι. Πριν λίγες ημέρες ήρθαν στο αρκοντικό η Ρίτα και ο Αντζουλής. Ελαλούσαν ότι είναι ο Καράγιορκης που έκλεψε τον Ανδρέα. Και ο Αντζουλής απείλησε για αντίπεινα να βλάψει την ειρήνη μας. Θαρκούμε πως ο Καράγιορκής δεν έχει καμιά σχέση με τούτον. Στο κάτω-κάτω εστράφηκε το μωρό Γαλατιά, ούλα μια χαρά. Όχι, Φανούλα. Ο Αντζουλής εθέκαμνε ποτέ του κάτι δίχα να σιβάσει. Για να κόψουν να έρθουν στα πιτήθια, πάει να πει πως κάπου εμπλεμένος ο Καράγιορκής. Και σοβαρός ο λόγος που τον υποψιάζονται και κατηγορούν το για την απαγωγή. Πες μου να χαρείς. Ξέρεις που εμπλεμένος ο Καράγιορκης. Είσαι και σου εμπλεμένη σε την ιστορία. Δεν που θέλεις να πεις. Πριν λίγες μέρες ήρθε και εσύ στο κονάτσι να το δεις. Να μου τον ήθελες. Να χαρείς, Φανούλα, αν ξέρεις κάτι, πέ μου. Πρέπει να προστατέψω την οικογένειά μου. Έτσι που λέει, σκουμπάρε Χριστόφη. Και ο Ιησούς ο Μακάριος, ο ευλογημένος, έτσι κάθεται να το πάει μια ποτσί, μια ποτά. Προχτές επίγαινε στις Αθήνες. Έκατσε ρε σύντηξε με την κυβέρνηση και μέσα. Ύστερα έφυγε που και μέσα επίγαινε στην Γαλλία. Επίγαινε στο Παρίσι και μίλησε με τον Πρωθυπουργό τον Παπάου. Καλό. Ύστερα έφυγε που και μέσα επίγαινε Αγγλία, στο Λονδίνο. Και σύντηξε και μέσα στη Βουλή τους, τους Εγγλέζους. Έφυγε που και μέσα και τώρα πρέπει να πάει η Αμερική, στη Νέα Νιόρκη. Επίεν να τους πεις, πέφτει τους δεήσει ο πλάστης μου και βοηθήσουν μας και συντύχουν να έχουν για μας να μας δώκουν την ελευθερία μας. Άμα φτιά κουφά, είμαστε μητσί και μας υπολογίζει κανένας. Σιγά για μου, μάνα που μπορώ να σκοτωθείς ρε, είναι που γίνει τίποτε. Είναι στο Μετρή, παπά. Το Μετρή, ναι. Ο Μετρή για έσω του, να είναι για στο μεταλλείο, ξέρω εγώ, έγινε τίποτε. Κύριε Λέησο, μάνα που έγινε και σιώ. Άτε, κρόστηκα σου ρε Φραντζού και βέψα τα κουμπέντια μου να περιλετήσουν για μέσα στο νεκροταφείο που θα μένει η Ζαφύρα. Πέρχημα να δούμε το όραμα σου σε ευκεί αληθινό. Ναι, ναι, ένα ευκεί, Αντζουλή μου, ένα ευκεί, είμαι σίγουρη. Καρτερώ τους να με ειδοποιήσουν στην τώρα να άκου τους, εν τούτη αλόπως. Απάντα το, Αντζουλή μου, απάντα το, να δούμε την ταχαπάρκα. Ναι, εμπρός. Γιώ η μέρα, ποιος είναι. Να μου γίνει. Α? Αλήθεια. Ώστε είσαι δίκιο, Νικοσάκαρη. Ναι, άκου. Κλείσε τώρα και να έρθω από εκεί να τα κανονίσω. Εντάξει, αδειά. Με αφήνεις μες στην αγωνία να χαρείς. Πέ μου να μου ανακαλύψαν, πέ μου. Είχες δίκιο, Ράφρονεσο. Το χώμα για μέσα στο δίπλα στον τάφο της Ζαφύρας ήταν φρεσκοσκαμμένο. Το ξάσω τον του πλάστη μου και προσκυνώ τον. Εδώ και μου σημάδια. Άντε, άντε, άντε. Κάθε σε κόμμα, άντε. Βούρα να προλάβεις. Πάει, ναι, και πέτου του φίβου μου. Να γλιτώσουμε που του τον πελά. Άντε, πάει, ναι. Πέτρη, ήρθες επιτέλους. Ενεπλούτεψα όλον το χορκό. Έχεις νέα. Έχω. Πέ μου, ρε, να μου γίνει. Η Πινελόπη εξεύκαλε τον Πάμπο και πέντει στα κουτσά καθαρισμένα. Πού είναι τα όπλα, ρε. Πέ μου, πού είναι τα όπλα. Ρε, Αντζούλη, τώρα μπαίνεις μέσα, έτσι. Έγινε τίποτε. Πρώτον, ήρθε να σου πω τα ευχάριστα. Ο Αντρίκος εστράφει πίσω. Είναι καλά. Μια χαρά, ναι. Περίμενε, περίμενε. Είναι τέλος, δηλαδή.
Φεύγες τα όπλα τους απαγωγείς όλα στο Μιτσιμπίσο. Εφηβό, τούτα είναι να σου ταξίσω ύστερης. Ένα άλλος δός που με φέρνει δε χάμε. Κάτσε. Λάλε να πλέ. Λοιπόν, ρε φίλο, θέλεις τα όπλα ξανά θέλεις. Εάν σου είμαι περιπέζεις με τώρα, φυσικά δεν θέλω τα όπλα. Ακού να σου πω, τα όπλα εμείς τα έχουμε. Είχαμε τα από μιας αρχής. Έτω τότε που εγκρέψαμε τις κάσες, μέσα στις κάσες είχαν και όπλα, είδαν τα η χανούλα, εφοήθηκε και πήγαινε και χώσαν τα. Εξέρα το, εξέρα το. Και από είναι τώρα. Κοίταξε να δεις, άκου να σου πω, τα όπλα είναι να σου αόκω. Να πας στα ανάθεμα, να ησυχάσω, να ηρεμήσω. Πες ότι είναι δώρο για την Αγγλική Αυτοκρατορία. Κατάλαβες, αυτήν τη στιγμή εγώ θέλω να ηρεμήσω, να φύγω από πάνω μου και δεν θέλω τίποτε σ' άλλον. Θέλω πρώτα όμως να μου κάνεις ένα χαρτί στο οποίο να λέω ότι εδώ έκαμε τα όπλα χωρίς ανταλλάγματα, εντάξει, δεν θέλουμε τίποτε. Και το άλλο επίσης που πρέπει να γράφει το χαρτί είναι ότι δεν θα τιμωρηθούμε για την πράξη που κάνουμε, γιατί βοηθούμε την Αγγλική Αυτοκρατορία. Συμφωνεί. Συμφωνεί. Άντε, ας εδώ. Ο ξέρεις ο Θεός. Έμαθα που έχω σμένα τα όπλα. Ε, πού? Σε έναν τάφο που γράφει πάνω το όνομα Ζαφύρα. Μα τη γνωστή τη Ζαφύρα τη παλιά αγαπημένη του Αντζουλί. Ναι, έτσι μου είπε ο Στεφάνης. Και πού είναι αυτό ο τάφο? Στο Μόρφο. Ωραία. Μη χάνουμε καιρό. Πρέπει να βιαστούμε πριν μα προλάβουν. Λοιπόν, κοπέλια, έχω μια αποστολή για λόγους σας. Να ξεθάψουμε ένα φορτίο. Αμάνε δάμε κοντά. Είναι στο Μόρφο. Ξέρεις ότι δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα που κάνουμε τώρα. Εγώ δεν έχω ξεγελάσει καμία πελάτησα ως τώρα. Να κερτίσεις που τούτο. Τούτο που το βάλεις. Στο κάτω-κάτω για ο καλό της φαρούλας. Ένα σχήμα μπλεμένη και κινδυνεύει η οικογένειά της. Δεν μου φανερώσεις που είναι τα όπλα. Δεν θα βγει σε καλό κανένα τούτη ιστορία. Οκ. Θα σου πω. Να λύνα μου. Όπλα είναι στη Μορφού. Δίπλα από ένα τάφος μιας γυναίκας με όνομα Ζαφύρα. Στο τάφο της Ζαφύρας. Αχα. Μπράβο σου, Φανούλα. Εσύ είσαι ρε Ζαφύρα. Ακουστά. Και παίρνουν πού κοφήνει το νοικογράφιο. Άκρη-άκρη, Μόρφου. Ξέρεις τι λένε καρδιά. Πολλοί θα τρέξουνε να βρουνε αυτά όπλα. Γι' αυτό φύγε τώρα γρήγορα να προλάβεις εσύ. Καταλάβετε. Άτε, ξεκινούμε. Αρκέσαι να μέσεις πάντα τους αρκούς σου, Φίβο. Να βρω πρώτος τα όπλα και να σε σάσω καλά. Ενέ κατάλαες εν τα βαλά πικαρά η ορκής. Ζούμε σε ένα σπίτι με έναν άνθρωπο που δεν ξέρει κανένας με είναι ταμπούν να κάνει, με ταμπούν να αρκάζει. Πρέπει να μάθω που είναι κατωμένος. Φυσικά και έχω νέα για να σας πιάνω τηλέφωνα. Είναι τα νέα, τα πιο ευχάριστα νέα. Ο Φίβος, ο κύριος εισαγγελέας, ο εκπρόσωπος του νόμου της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Που κόφκοτη και λέμω εσύ αλυσβερίσει με τον Καράγιορκη. Τι είναι στον έβαλε να κάνει ό,τι έκαμε. Και για τούτον τον έφκαλε πολύ φυλακή. Να μην νιώθεις άσχημα. Και τούτη αλήθεια δεν πρέπει να παδεύτη ποτέ. Άκουσες. Να έρθω σύνδουλα που κουπά. Αφού το ήξερες ότι καταδικάστηκε για φόνο και ότι ήταν μες στη φυλακή 11 χρόνια. Είναι και μυστικό. Ο Καράγιορκης δεν ήταν πάντα έτσι.
Είπε μου κάτι ο Παναής, δεν μπορώ να το βγάλω μες στο νου μου. Είπε μου πως τούτος που έκαμε την κουβέντα και πιέν τον Ανδρέα, μόλις είχε βγει από τη φυλακή.